Εσάς σε μια χριστουγεννιάτικη γιορτή γεμάτη ποδόσφαιρο και κυρίως γεμάτη αγάπη. Αυτό είναι το σύνθημά μας σήμερα. Το ποδόσφαιρο μοιράζεται την αγάπη. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, οι διεθνείς ποδοσφαιριστές μας πήραν την πρωτοβουλία να ενισχύσουν συνανθρώπους μας, παιδιά που το έχουν ανάγκη. Να ενισχύσουν δηλαδή ιδρύματα, κοινοφελείς οργανισμούς, που επιτελούν κοινωνικό έργο και μάλιστα κάτω από αντίξωες συνθήκες. Συνθήκες στις οποίες πραγματικά οι διεθνείς μας, οι παίκτες εθνικής ομάδας, θέλουν να βελτιώσουν. Αυτή την πρωτοβουλία αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Γιώργος Σαρής, και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και φυσικά όλοι οι άνθρωποι της ΕΠΟ, και φυσικά έχει την υποστήριξη όλων των κλιμακίων των εθνικών ομάδων, αλλά και την έμπρακτη στήριξη των χορηγών μας, τι θα κάναμε χωρίς τους χορηγούς μας, του ΟΠΑΠ, της Vodafone, της Τράπεζας Πειραιώς και της Amstel. Η σημερινή γιορτή είναι αφιερωμένη σε 13 διαφορετικά ιδρύματα από όλη τη χώρα, που είναι εδώ μαζί μας και δίνουν ένα ξεχωριστό χρώμα με την παρουσία τους στις εξέδρες. Είναι το Λύριο Παιδικό Ίδρυμα, το Ορθόδοξο Χωριό. Είναι το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής η Μητέρα. Είναι το Ίδρυμα Προστασίας Απροσάρμοστων Παιδών η Θεοτόκος. Είναι το Φιλανθρωπικό Σωματείο οι Φίλοι του Παιδιού. Είναι το Ίδρυμα Άσπρες Πεταλούδες από το Βόλο. Είναι η Άρσης, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων. Είναι το Ίδρυμα Ορφανοτροφείο Θηλαίων η Μέλισσα. Είναι το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αυτιστικών Παιδιών Νομού Χανίων η Μεγαλόχωρη. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες του Σωματείου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων, ο Άγιος Παντελεήμων. Το Ορφανοτροφείο Θηλαίων Ιωάννου και Μαριγός Χατζικυριακού. Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, το Εργαστήρι. Τα Παιδικά Χωριό ΣΟΣ Ελλάδας. Και η Ένωση Γονέων και Φίλων Ατόμων με Σύνδρομο Down, η Ηλιακτίδα. Ακούω κάποια χειροκροτήματα και επειδή και κάνει κρύο, θέλω ένα πιο ζεστό χειροκρότημα για όλα αυτά τα ιδρύματα. Αυτοί είμαστε. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι απολαμβάνουν τον θαυμασμό μας, μας διδάσκουν πραγματικά πολύτιμες αξίες με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τη ζωή. Θα ήθελα όμως και ένα ζεστό χειροκρότημα για τους διεθνείς μας που μόλις τώρα κάθονται στις εξέδρες και αυτοί δίπλα σας, τον Φάνη Γκέκα, τον Βασίλη Τωροσίδη, τον Χάρη Μαυρία και τον Ελλήνη Δημούτσο. Παιδιά, συγγνώμη σας λέω παιδιά, είμαι και μεγαλύτερος, έτσι σαν παιδιά μου σας βλέπω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας κάνετε υπερήφανους. Και μέσα στο γήπεδο, αλλά και έξω από αυτό, με την γενναιοδορία και την ανθρωπιά σας. Ευχαριστούμε φυσικά και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Γιώργο Σαρή, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, που μας φιλοξενούν στις εγκαταστάσεις της ΕΠΟ, όπου για πρώτη φορά θα έχετε την ευκαιρία, στις πραγματικά πολύ ωραίες αυτές τις εγκαταστάσεις, να δείτε και δύο αγώνες που θα έχουν και ζωντανή κάλυψη. Η Web TV της ΕΠΟ δουλεύει αυτή τη στιγμή και θα δούμε τα μάτς. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα για το πρώτο παιχνίδι. Τα κορίτσια είναι έτοιμα για δράση και εμείς είμαστε έτοιμες να τις απολαύσουμε. Ένα ζεστό χειροκρότημα για τις παίκτες των εθνικών ομάδων που θα μπουν τώρα στον αγωνιστικό χώρο για έναν σύντομο αγώνα επίδειξης. Κορίτσια! Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you Έλα πιο δυνατά, πιο δυνατά. You would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright. Αυτά ζεστό χειροκρότημα θέλω, χειροκρότημα να ζεστανόμαστε κιόλας για τα κορίτσια.
Είναι η μπλε και η άσπρη ομάδα, όπως βλέπετε. Στην μπλε ομάδα, με το νούμερο 1 έχουμε την Ευαγγελία Στεφανοπούλου. Αγωνίζεται στην Εθνική Ομάδα Κορασίδων, είναι από τους Άβατες Χαλκίδας. Με το νούμερο 2 είναι η Μαρία Μαυροματίδη, από τον ΑΟ Χανιά και αυτή στην Εθνική Ομάδα Κορασίδων. Με το νούμερο 3 η Μαρία Παπακώστα, από την ΑΕ Γλυφάδας, παίζει Εθνική Γυναικών. Η Ειρήνη Βασιλακοπούλου είναι το νούμερο 4, από τον Ατρόμητο, Εθνική Νεανίδων. Με το νούμερο 5 Ελένη Κακαμπούκη, και αυτή από την ΑΕ Γλυφάδας και Εθνική Ομάδα Γυναικών. Με το νούμερο 6 Θένια Ζέρβα, ΑΕ Γλυφάδας, Εθνική Ομάδα Κορασίδων. Με το νούμερο 7 Θάλια Μπαροτσάκη, ΑΕ Γλυφάδας και Εθνική Ομάδα Κορασίδων. Και με το νούμερο 8 Μαρία Τράγου, από τον Ατρόμητο, Εθνική Ομάδα Νεανίδων. Αυτή είναι η μπλε ομάδα. Η άσπρη ομάδα, με το νούμερο 1 Κατερίνα Δασκαλοπούλου, Εθνική Νεανίδων, από την Αγία Παρασκευή, η τερματοφύλακας. Με το νούμερο 2 Χριστιανά Κιάμου, ύφεστος Περιστερίου και Εθνική Ομάδα Κορασίδων. Με το νούμερο 3 Τάνια Πάκου, από τον ύφεστο Περιστερίου επίσης και Εθνική Ομάδα Κορασίδων. Με το νούμερο 4 Ελίνα Λιάπη, από τον Ατρόμητο και Εθνική Ομάδα Νεανίδων. Με το νούμερο 5 Δανάη Καλδαρίδου, από τον ύφεστο Περιστερίου, Εθνική Ομάδα Κορασίδων. Με το νούμερο 6 Κατερίνα Λάγιου, από τον Ατρόμητο, Εθνική Ομάδα Νεανίδων. Με το νούμερο 7 Βάσο Μοσκοφίδου, ΑΕ Γλυφάδας και Εθνική Ομάδα Γυναικών. Και με το νούμερο 8 Δέσποινα Χάτζη Νικολάου, ΑΕ Γλυφάδας, Εθνική Ομάδα Κορασίδων. Η διαιτής της αναμέτρησης, κυρία Ελένη Λαμπαδαρίου, έριξε και το κέρμα. Να δούμε ποιες ομάδες θα πάνε πού. Διαλέγουν τέρματα. Κάνουμε και μετάδοση, έτσι όπως πάμε. Να δώσουμε λίγο χρώμα. Η Χρύσα Κουρομπίλια και η Παναγιώτα Κουτσουμπού, που τρέχουν στις δύο εστίες, είναι οι συνεργάτες της κυρίας Λαμπαδαρίου. Και όλα έτοιμα να ξεκινήσει το παιχνίδι. Προπονητής είναι ο κύριος Βαγγέλης Κουτσάκης. Ομοσπονδιακός τεχνικός, βρίσκεται στην πρώτη διτάξη θέση των προπονητών του ελληνικού γυναικείου ποδοσφαίρου, αρκετά χρόνια, κριτικός στην καταγωγή, φόρεσε τη φανέλα του Ηρόδοτου και του Εργοτέλη και άρχισε την προπονητική του καριέρα το 1999 ως βοηθός προπονητής στον Εργοτέλη. Και από το 2001 ως το 2007 ήταν προπονητής της γυναικείας ομάδας του Εργοτέλη και από τον Δεκέμβριο το 8 πρώτος προπονητής σε όλες τις γυναικείες εθνικές ομάδες. Πάμε, κορίτσια! Στο 2-10.
Κάτσε λίγο. Να κάνω. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό, έτσι, στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Ελπίζω να πηγαίνετε να παρακολουθείτε αγώνες του γυναικείου ποδοσφαίρου. Είχαμε την πρώτη ευκαιρία με την άσπρη ομάδα, με την Λάγιου, σε ένα σούτ που έκανε από αριστερά και απέκρουσε η Στεφανοπούλου. Να λέμε σιγά-σιγά για τα κορίτσια. Άλλη μια κοφτή παλιά που έγινε από την Κακαμπούκη. Και έχουμε εδώ ένα 0 από την Τράγου Μαρία. Το Ατρομήτου. Πολύ ωραία ενέργεια, ωραία παλιά. Απέφυγε και την τερματοφύλακα. Τη Δασκαλοπούλου. Και έχουμε το 1-0 για την μπλε ομάδα. It's my time, it's my life. I can do what I like for the price of a smile.
I got a ticket to ride. So I keep living, cause it feels right, and it's so nice, and I do it all again this time. It's forever, it gets better, and I like how it feels. 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 Πάρα πολύ ωραίο γκολ με την Καλδαρίδου τη Δανάη του Ήφες του Περιστερίου. Νομίζω πως η ασίστ έγινε από την Λιάπη. Ένα-ένα το σκορ. Να πούμε ότι ο βοηθός του κύριου Βαγγέλη Κουτσάκη είναι ο Δημήτρης Πατσίλας. Κακαμπούκι. Έκανε το κάτι παραπάνω. Και χάθηκε αυτό το γκολ για την πλεομάδα. Παλιά από την Λάγιου, σε θέση για γκολ, δεν μπόρεσε. Η Μοσκοφίδου, εντυπωσιακά βγήκε. Η Στεφανοπούλου, η Ευαγγελία και μπλόκαρε. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, 1-1 για τις δύο ομάδες. Νομίζω ότι προσφέρουν πάρα πολύ ωραίο θέαμα. Ωραίο ποδόσφαιρο, ωραίες μπαλιές. Είναι το πρώτο από τα δύο παιχνίδια που βλέπουμε. Θα ακολουθήσει και ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τα ίδια τα παιδιά από τα ιδρύματα να παίζουν μεταξύ τους. Το ποδόσφαιρο μοιράζεται την αγάπη. Αυτό είναι το σύνθημά μας σήμερα, σε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και της Εθνικής Ομάδας. Με τους διεθνείς μας, όπως κάνουν κάθε χρόνο, να στηρίζουν τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. 1-2, 1-2, 1-1, 1-1. Για όσοι έχετε έρθει τώρα, να πούμε στις εξέδρες. Είναι μαζί μας ο Φάνης ο Γκέκας, ο Βασίλης ο Τωροσίδης, ο Χάρης ο Μαυρίας και ο Ελλήνη Δημούτσος.
για άλλη μια φορά να τους ευχαριστήσουμε. Εκπροσωπούν φυσικά όλους τους διεθνείς ποδοσφαιριστές και όλα τα κλιμάκια. Έτοιμοι για το δεύτερο ημίχρονο. Έτοιμοι να παίξετε μπάλα. Ακούσαμε επιτέλους και το πρώτο σφύριγμα από την κυρία Λαμπαδαρίου. Έτσι πρέπει να είναι η διαιτησία. Να μην ακούγεται καθόλου. Να μην πρωταγωνιστεί μες στο γήπεδο. Τσάκης, ο coach των ομάδων. Coach, πώς πάνε οι παίκτες, βλέπω τρέχουνε, παλεύουνε. Είμαστε σε καλό επίπεδο, εντάξει. Νομίζω ότι η τροχιά που έχουμε σαν χώρος τώρα είναι αρκετά ανωδική και ειδικά τα μικρά κορίτσια είναι πολύ ταλαντούχα και νομίζω ότι το μέλλον είναι δικό μας. Η ΕΠΟ διοργανώνει μια εκδήλωση σήμερα για τα ιδρύματα, τα φιλανθρωπικά. Φαντάζομαι ότι, ότι είναι τιμή σας να συμμετέχετε και ως γυναικείο ποδόσφαιρο σε αυτή την εκδήλωση. Μεγάλη χαρά και για εμάς και τα κορίτσια τρελάθηκαν με αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει να επαναλαμβάνεται και να γίνεται ίσως και πιο συχνά και από άλλους φορείς. Νομίζω ότι χρειάζεται βοήθεια ο κόσμος και πρέπει όλοι να βοηθάμε σε αυτό. Είναι καλό ότι εμείς σαν Έλληνες έχουμε αυτή την. Το έχουμε να μπορούμε να βοηθάμε ένα στον άλλο και νομίζω ότι μέσα από αυτό θα βγούμε και πιο δυνατοί. Όλα τα κορίτσια που συμμετέχουν σήμερα στον αγώνα ανήκουν στις εθνικές ομάδες, είναι σε όλα τα κλιμάκια, από κορασίδες μέχρι γυναίκες. Ναι, ναι, ναι. Πώς είναι το μέλλον για το γυναικείο ποδόσφαιρο για την εθνική? Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλή πορεία τώρα, αρκετά ανωδική. Και η γυναικών έχει κάνει βήματα πρόοδου, αλλά ιδίως οι μικρές μας ομάδες κορασίδων και νεανίδων δείχνουν ότι είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και νομίζω ότι σε 2-3 χρόνια θα είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κότσου. Αφήνω να απολαύσεις, να δώσεις οδηγίες σου. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Άσπρη ομάδα με τον γκολ της Χατζη Νικολάου της ΑΕΚ Λιφάδας που είναι και στην Εθνική Ομάδα Κορασίδων.
Μια καλή ευκαιρία για την Μοσκοφίδου από την εξαιρετική παλιά που της έβγαλε η Πάκου. Το 2-1 παραμένει για την άσπρη ομάδα. Άλλη μια ευκαιρία με την Μοσκοφίδου, αυτή τη φορά απέκρουσε η Στεφανοπούλου για την πλέον ομάδα που θα επιτυχθεί τώρα. Η Βασιλάκοπούλου έβγαλε τη σέντρα, από κοντά όμως η πλέον ομάδα έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει 2-2 με την Τράγου. Καλδαρίδη τώρα. Καλή στιγμή και για την άσπρη ομάδα με την Καλδαρίδη να χάνει το 1-3. Κορίτσια, ανεβάστε απόδοση γιατί είναι και ο κύριος Πίστος της εξέδρας. Σας παρακολουθεί. Ωραία προσπάθεια από την Βασιλακοπούλου. Πήρε ωραία την μπάλα από την Πάκου, αλλά το σουτ που έκανε έφυγε λίγο out. Είμαστε με τον Μιχάλη Τσαπίδη και παρακολουθούμε τον αγώνα. Υπεύθυνο επικοινωνίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και της Εθνικής Ομάδας. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα και σε εσάς. Πώς φαίνεται μέχρι στιγμής ο αγώνας? Νομίζω ότι όλα κυλούν πρίμα. Πηγαίνουν όλα καλά. Χαιρόμαστε που είναι εδώ τα κορίτσια από όλες τις εθνικές ομάδες, των γυναικών, από την Κορασίδων, την Εθνική Νεανίδων, την Εθνική Γυναικών. Και προσπαθούμε με αυτό το παιχνίδι να δείξουμε στον κόσμο τις δυνατότητές τους. Να δείξουμε το γυναικείο ποδόσφαιρο, να το προωθήσουμε σύμφωνα και με το στρατηγικό πλάνο της UEFA. Αυτή η εκδήλωση είναι μια ειδική εκδήλωση που έχει διοργανώσει η ΕΠΟ. Είναι μια εκδήλωση για τα παιδιά που έχουν έρθει από ιδρύματα και παρακολουθούν το παιχνίδι. Πόσο σημαντικό είναι για την ΕΠΟ να διοργανώνει τέτοιο είδος εκδηλώσεις? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η Ομοσπονδία κάνει τα πάντα για να είναι δίπλα στην κοινωνία και ειδικά δίπλα σε ευπαθείς ομάδες, συνανθρώπους μας. Αυτή η εκδήλωση θέλω να πω όμως ότι οφείλεται στους παίχτες της Εθνικής Ανδρών και στη γενεοδορία της που κάθε χρόνο πιστεί στο φιλανθρωπικό έργο που τελούν. Βρίσκονται κοντά στα παιδιά, σε διάφορα ιδρύματα από όλη τη χώρα και φέτος αποφάσισαν να μοιράσουν χρήματα και να ενισχύσουν οικονομικά 13 ιδρύματα από όλη τη χώρα. Μάλιστα. Και για το διοργανωτικό κομμάτι, γιατί μερικές φορές και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, πόσο εύκολο είναι να διοργανωθεί μια τέτοια εκδήλωση?
Εύκολο είναι από τη στιγμή που υπάρχει συνεργασία, που υπάρχει οργάνωση, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Και νομίζω ότι εύκολο την οργάνωση αυτής της εκδήλωσης την έκανε ο σκοπός της. Και ο σκοπός της είναι ιερός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας να παρακολουθείς τον αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. Στεφανοπούλου, η Λάγιου κάνει το 3-1 για την άσπρη ομάδα. Αλλά δεν ακούω χειροκρότημα πολύ στην εξέδρα. Τα κορίτσια σχίζονται για σας εδώ. Α, μπράβο. Και γκολ και θέαμα. Το ποδόσφαιρο μοιράζει την αγάπη. Στο βάθο θα δούμε τους πραγματικούς πρωταγωνιστές. Βλέπουμε μάλλον τους πραγματικούς πρωταγωνιστές. Μάζονται. Για να ξεχωριστώ αγώνα πραγματικά. Το τέλος του αγώνα. Νίξε τελικά η άσπρη ομάδα, η μπλε ομάδα, αυτά για την ιστορία βέβαια, παίζει κανένα ρόλο. Η τράβου του ατροπή του ανεξοδοσκόρ, ισοφάρισε η Καλδαρίδου του ύφεστου για την άσπρη ομάδα. Το 2-1 του Χατζηνικολάου της ΑΕΚ Λιφάδας και το 3-1 από τη Λάγη του ατροπή. Όλα τα κορίτσια τα ευχαριστούμε. Στεφανοπούλου, Μαυρομαντίδη, Παπακώστα, Βασιλακοπούλου, Κακαμπούκη, Ζέρβα, Παροτσάκη, Τράβου. Και από την άσπρη ομάδα Δασκαλοπούλου, Κιάμου, Πάκου, Λιάπη, Καλδαρίδου, Λάγιου, Μοσκοφίδου, Χάτση Νικολάου. Και φυσικά, τους διευθυντές της αναμέτρησης, την κυρία Λέλη Λαμπαδαρίου, τη διαχείριση Αξιοροπίλια και την κυρία Παναγιώτα Κουτσουμπού, τον προπονητή Βαγγέλη Κουτσάκη και τον βοηθό του, τον κύριο Δημήτρη Μπατσίλα. Να είστε καλά. Σε λίγο θα έχετε την ευκαιρία να δείτε έναν πραγματικά διαφορετικό αγώνα. Ξαναλέω αυτοί οι πραγματικοί πρωταγωνιστές, σας εκπαιδεύουν στη ζωή με τον τρόπο που την αντιμετωπίζουν. Θα παρακαλέσω μόνο να πάνε και οι προπονητές στους πάγκους για να τους δώσουν τις οδηγίες τους. Τον κύριο Λεωνίδα Απόκολο παρακαλώ καταρχάς, τον κύριο Θεόδωρο Παχατουρίδη, τον Φάνη Κέκα και τον Χάρη Μαυρία που θα πάνε στην πρώτη ομάδα σως και εργαστήρι μαζί. Αυτή είναι η κίτρινη ομάδα και η ομάδα Β, Κατσικυριάκιο και εργαστήρι που θα έχουν προπονητές τον Τάκη Φίσα, τον Κώστα Τσάνα, τον Βασίλη Τωροσίδη και τον Ελλήνη Δημούτσο. Παρακαλούνται όλοι να πάνε δίπλα στα παιδιά. Οι ομοσπονδιακοί μας λοιπόν προπονητές, οι διεθνείς μας ποδοσφαιριστές, ο κύριος Φίσας. Δίπλα στα παιδιά που θα αγωνιστούν σε λίγο για σας. Αυτές είναι ωραίες στιγμές. Βλέπετε τη χαρά των παιδιών δίπλα στα ενδάλματά τους. Για μια φορά αξίζουν συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδας για την πρωτοβουλία που παίρνουν κάθε χρόνο να στηρίζουν τους συνανθρώπους μας, τα παιδιά που έχουν πραγματικά ανάγκη. Να πούμε ότι από τα χωριά ΣΟΣ θα αγωνιστούν ο Αστέρης, ο Βίκτορ, ο Γιώργος, ο Κωνσταντίνος, ο Λουκάς, ο Μπάμπης, ο Παναγιώτης, ο Παντελής, ο Σάκης, ο Στρατής και ο Σωτήρης. Από το εργαστήρι, Σπύρος Κοψιδάς, Ελένη Μπαρμπέρη, Νίκος Κούσιας, Όθωνας Καραγκιαούρης,
Σπύρος Λούκος, Χρήστος Χριστακόπουλος, Ηλίας Μακρύς, Δημήτρης Καπατσόρης, Κώστας Παπαευθυμίου, Χάρης Ζαφύρης. Και από το Χατζηκυριάκιο Ίδρυμα, η Μαριαλένα, η Σουζάνα, η Μαρίνα, η Αφροδίτη, η Μαρία, η Ζαχρά, η Κατερίνα, η Αθηνά, η Ελένη, η Ζωή. Δεκατρία, ξαναλέω, διαφορετικά ιδρύματα είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Δίνουν ένα ξεχωριστό χρώμα με την παρουσία τους σε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση. Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ με τον Πρόεδρο, τον κύριο Γιώργο Σαρή. Ομοσπονδιακοί προπονητές, οι διεθνείς μας ποδοσφαιριστές. Και μην ξεχνάμε ποτέ για τους πολιτικούς φυσικά, είναι εδώ με τους εκπροσώπους τους. Ο ΠΑΠ, Vodafone, Τράπεζα Πειραιώς και Άμστερ. Όλη η εκδήλωση αυτή τη στιγμή μεταδίδεται ζωντανά από τη Web TV της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Live streaming. Ήθελα να ξέρω πραγματικά τι οδηγίες δίνουνε οι διεθνείς μας τα παιδιά. Από ό,τι βλέπω εδώ, η κίτρινη ομάδα είναι λίγο πιο οργανωμένη. Ο Χάρης ο Μαυρίας δεν είναι που τους έχει βάλει κάτω και τους έχει καθίσει μαζί με τον Βόκολο, που είναι το Λεωνίδα εκεί. Ενώ οι άλλοι είναι λίγο πιο ανάστατοι, δεν ξέρω, τους έχει πιάσει αγωνία να παίξουν. Είναι και λίγο πιο ψηλή ομάδα, ναι. Προφανώς έχουν πάρει από πριν τις εντολές τους και ξέρουν τι να κάνουν. Το ποδόσφαιρο μοιράζεται την αγάπη, λοιπόν. Ελάτε, παιδιά, να μπαίνουμε στο γήπεδο σιγά-σιγά. Για ένα φιλί σου ξενυχτώ. Μη μου ζητάς να ξεπεράσω. Έλα, Λεωνίδα. Τόσο πολύ ούτε στην εθνική δεν μιλάς. Μη προσπαθείς, δεν θα αλλάξω. Θα σε θέλω όσο μπορώ. Κάθε μέρα για μας τους δύο. Ένα χαμόγελο, ένα αστείο. Μια αγάπη δίχως αντίο. Σε στέλνει την καρδιά σε ένα κόσμο κρύο. Όπου κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλη. Με ένα σου χάρτη πετάω πάλι. Έλα κοντά μου, αγκάλιασέ με. Κράτησέ με, φίλησέ με. Ένα ζεστό χειροκρότημα. Για τα παιδιά αυτά, το αξίζουν πραγματικά. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τους φωτορεπόρτερ που
καλύπτουν με τόσο ενδιαφέρον αυτή την εκδήλωση και πραγματικά αξίζει. Αυτά τα παιδιά να φανούνε παντού. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Να είστε πάντα γερά, δυνατά. Και χρόνια πολλά σε όλους. Όπως βλέπετε, ο αγώνας δεν είναι άνισος. Τα κορίτσια έχουν μοιραστεί. Είναι τα μισά στη μία ομάδα, τα μισά στην άλλη. Τώρα έχουμε γυναίκα διαιτή, βέβαια. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει εδώ, αλλά... Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει το μεγάλο παιχνίδι. Να πω για άλλη μια φορά ότι στην κίτρινη ομάδα προπονητές είναι ο Λεωνίδας ο Βόκολος, ο συνεργάτης του κυρίου Σάντος. Για να ξέρετε πού να τα ρίχνετε δηλαδή, άμα γίνει καμιά λάθος μπαλιά, καμιά χαμένη ευκαιρία. Μαζί με τον προπονητή της εθνικής ομάδας των νέων, τον κύριο Παχατουρίδη. Και δίπλα τους ο Φάνης ο Κέκας και ο Χάρης ο Μαυρίας. Μισό λεπτάκι πριν γίνει σέντρα να φωνάξουμε τον Φάνη τον Γκέκα να κάνει το εναρκτήριο λάκτισμα. Φάνη! Για πάμε να τους ανεβάσουμε λίγο, για πάμε ένα ζεστό χειροκρότημα. Πάει για τη σέντρα ο Φάνης ο Γκέκας. Αυτά είναι. Και στην πορτοκαλί ομάδα, ξαναλέω, προπονητής ο τεχνικός διευθυντής των εθνικών ομάδων, ο κύριος Τάκης Φίσας. Δίπλα του ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ομάδας των Ελπίδων, Κώστας Τσάνας. Και μαζί τους Βασίλης Τωροσίδης και Ελλήνη Δημούτσος. Άψογο κοντρόλ, ε. Μπατίστα.
Έχουμε το πρώτο κόρνερ για τους Πορτοκαλί. Μάχη μες στην περιοχή. Πάμε κάποιο σουτ. Ωραία προσπάθεια, ωραία προσπάθεια, αλλά μπλόκαρ τον αμφύλακας. Να πω για μια φορά τα παιδιά, ένα από τα χωριά ΣΟΣ. Ω, φοβερή απόκρουση. Μπράβο, μικρέ. Του πήρε τα χέρια. Μπήκε χωρίς ζέσταμα μέσα. Πονά τα χεράκια μας τώρα, ε. Εκεί βάζει γκολ. Καλό, καλό. Μην απογοητεύεσαι. Ωραίο σου ήταν αυτό. Ωραίο. Μπράβο. Α, αλλαγή, αλλαγή. Με πληροφορούν ότι ο κύριος που μπήκε τώρα στο παιχνίδι είναι κολυμβητής. Οπότε φαντάζομαι θα είναι πιο καλές, πιο καλός στις κεφαλιές ψαράκι, ε. Εδώ έχουμε αποκάλυψη, εδώ μαύρη γαζέλα, εδώ δε. Χάθηκα στην πάτη, μάτιασα. Πάσα, πάσα! Πω, του πήρε την μπουκιά από το στόμα. Υπάρχει μια πολιορκία αυτή τη στιγμή της πορτοκαλί ομάδας. Στους κίτρινους. Πήρε μια ανάσα η άμυνα τώρα. Αλλαγή μπάλας. Διώξε μικρέ, μπράβο αγόρι μου, μπράβο. Ανοιχτείτε, ανοιχτείτε. Καλό, καλό. 0-0 το πρώτο ημίχρονο, 0-0. Μπράβο παιδιά, μπράβο. Το ποδόσφαιρο μοιράζεται την αγάπη, όλοι ενωμένοι. Τα παιδιά που βλέπετε είναι από τα
χωριά ΣΟΣ, από το εργαστήρι, από το Χατζηκυριάκιο Ίδρυμα. Συνολικά όμως 13 ιδρύματα είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Σε λάθος τέρμα πας, πού πας? Με τους κίτρινους είσαι. Πήγαινε πίσω. Μπράβο, μπράβο. Έψε, είδα τρικλοποδιά έβαλες, ε. Κανόνισε. Μας το σκοτώσει το κορίτσι. Δεν βλέπω κίνηση, δεν βλέπω κίνηση όμως. Δεν βλέπω κίνηση, ωραίο τάκλιν, μπράβο αγόρι μου, μπράβο. Ποιος θα κάνει το πλάγιο? Ανοιχτείτε, ανοιχτείτε να πάρετε μπάλα, μάζευε στο λιδό, ανοιχτείτε. Αυτό είναι. Ακούτε την ένταση στους πάγκους, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Τάκης Φίσας τα δίνει όλα. Παλεύει να βάλει ομάδα του γκολ. Θέλει να νικήσει τον Λεωνίδα Βόκολο, όπως καταλαβαίνετε. Είναι η προσωπική η κόντρα. Αντεπίθεση, όπα, πα, πα, πα. Μπράβο, κορίτσου, μπράβο, μπράβο. Κύριε Κουτσάκη, πού είστε? Κύριε Κουτσάκη, νομίζω πως το κορίτσι πρέπει να για εθνική κατευθείαν. Αυτό είναι. Νόμιζα να περάσει από πάνω. Μπράβο, μπράβο αγόρι μου, μπράβο. Φύγε μόνο σου, φύγε. Φύγε, δεν σε φτάνουνε, φύγε. Το δεξί εξτρέμ που είδατε είναι ο Αστέρης. Όνομα και πράγμα. Έχω και τους ανθρώπους εδώ δίπλα μου από τα ιδρύματα και με ενημερώνουν. Για μεταγραφές, ναι, βέβαια. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, είναι και ο Φάνης ο Γκέκας στον αγώνα.
με τους κίτρινους. Αποφάσισε να βοηθήσει λίγο. Ετοιμάζουν κάποια κίνηση, κάποια απάντηση οι Πορτογαλοί. Παραλίγο, παραλίγο. Εάν δεν βάλετε ένα γκολ, δεν σταματάει το παιχνίδι, να ξέρετε. Θα παγώσουμε όλοι εδώ, τους έχω πίσω μου, όλους παγώνουνε. Δεν τους λυπάμαι καθόλου. Μάχε σώμα με σώμα μες στην περιοχή. Μπράβο! Ωραίο. Ωραίο. Είναι το παπούτσι που... με τις τάπες. Μη δίνετε σε αυτόν, μη δίνετε σε αυτόν. Δεν ξέρει, δεν ξέρει. Επίθεση. Για να δούμε. Γκολ! Αυτό είναι. Ο Λουκάς ήτανε. Λουκά, εσύ είσαι. Μπράβο, ρε Λουκά. Μπράβο, ρε Λουκά. Διασκεδισμός. Μπράβο. Ένα ζεστό χειροκρότημα. Το παιχνίδι τελείωσε. Ένα μεγάλο μπράβο για αυτά τα παιδιά. Παρακαλούν τώρα τα παιδάκια τώρα να έρθουν στις εξέδρες. Σφαίρα πήγα, για να προλάβω. Σφαίρα πήγα. Get enough, oh no, oh no. She gives me the run around, but I stay chasing.
Το ποδόσφαιρο μοιράζεται την αγάπη. Μια πολύ ωραία εκδήλωση απόψε σήμερα εδώ. Με τους διεθνείς μας ποδοσφαιριστές, τους ομοσπονδιακούς προπονητές, να στηρίζουν τους συνανθρώπους μας που έχουν πραγματικά ανάγκη. Σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και την παράδοση των επιταγών. Στα ιδρύματα, 13 ιδρύματα συνολικά είναι εδώ κοντά μας. Είναι μια πρωτοβουλία που κάθε χρόνο παίρνουν οι διεθνείς μας και πάντα στηρίζει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Λοιπόν, να προχωρήσουμε σιγά σιγά στην παράδοση των επιταγών. Δεν θέλω να ανησυχεί κανείς, είναι όλα οκ. Okay. Με το μικρό μας φίλο, ένα ζεστό χειροκρότημα. Ήταν μια μικρή κρίση, αλλά όλα καλά. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Σαρής, μαζί με τον τεχνικό διευθυντή των Εθνικών Ομάδων, τον κύριο Τάκη Φίσα, και τους διεθνείς μας, τον Φάνη Γκέκα, τον Βασίλη Τωροσίδη, τον Ελλήνη Δημούτσο και τον Χάρη Μαυρία, έχουν ήδη πάει εδώ μπροστά μας, είναι έτοιμοι για να δώσουν επιταγές. Θα παρακαλέσω τον κύριο Γιώργο Σαρή, τον πρόεδρο της ΕΠΟ, να δώσει την επιταγή στο Χατζηκυριάκη ο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας. Καλούνται ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος, η κυρία Ιώλη Αντωνοπούλου, που είναι πρόεδρος, και ο εκπρόσωπος Τράπεζας Πειραιώς, ο κύριος Γιάννης. Συγγνώμη, έχω κάνει λάθος εγώ. Είναι ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος, ο κύριος Πέτρος Χατζιωάννου, μέλος του ΔΣ, και η εκπρόσωπος του ΟΠΑΠ, η κυρία Ποτινή Γεωργαντά. Για την απονομή στο Χατζηκυριάκη, ο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας. Και η κυρία Μαρίνα Πάτσι, από τον ΟΠΑΠ. Θα προχωρήσουμε στην απονομή στην Ένωση Γονέων και Φίλων Ατόμων με σύνδρομο Down η Λιαχτίδα. Παρακαλούνται ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος, η κυρία Ιώλη Αντωνοπούλου, πρόεδρος, και ο εκπρόσωπος Τράπεζας Πειραιώς, ο κύριος Γιάννης Ιφάκης, διευθυντής τομέα Marketing Τηγατρικών Ομίλου. Την παράδοση επιταγής θα κάνει ο τεχνικός διευθυντής των Εθνικών Ομάδων, ο κύριος Τάκης Πίσας.
Η επόμενη επιταγή είναι για τα παιδικά χωριά ΣΟΣ Ελλάδος. Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των παιδικών χωριών ΣΟΣ Ελλάδος, ο κύριος Γιώργος Πρωτόπαπας, Γενικός Διευθυντής Παιδικών Χωριών ΣΟΣ, και ο εκπρόσωπος της Vodafone, η κυρία Έλσα Σταθοπούλου, Social Investment Supervisor, και η κυρία Κυριακή Κουτσογιάννη, Sponsory Brand Manager, να παρευρεθούν. Την παράδοση θα κάνει ο Φάνης Γκέκας. Επόμενο, το Λύριο Παιδικό Ίδρυμα. Παρακαλείται ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος, ο κύριος Βασίλης Καλτσάς, Γενικός Γραμματέας. Την παράδοση θα κάνει ο Ελλήνη Δημούτσος. Ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος, Λύριο Παιδικό Ίδρυμα, ο κύριος Βασίλης Καλτσάς. Η επόμενη είναι το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής η Μητέρα. Παρακαλείται η εκπρόσωπος του κέντρου, η κυρία Μαρία Ρουχωτά, αντιπρόεδρος, και η κυρία Κατερίνα Ζαλπαρίν, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων. Θα πάρουν την επιταγή από τον Χάρη Μαυρία. Ακολουθεί η Θεοτόκος. Παρακαλείται ο εκπρόσωπος σωματείου, ο κύριος Ερωτόκριτος Νεόφυτος, πρόεδρος, να πάρει την επιταγή από τον Τάκη Φίσα. Ακολουθεί το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Οι Φίλοι του Παιδιού». Παρακαλείται ο εκπρόσωπος σωματείου, η κυρία Αντωνία Βελή, αντιπρόεδρος, να πάρει την επιταγή από τον Φάνη Γκέκα. Βασίλη, κάνε λίγο υπομονή. Θα σκοράρεις μετά. Ακολουθεί το Ίδρυμα Άσπρες Πεταλούδες από το Βόλο. Παρακαλείται εκπρόσωπος Ιδρύματος, ο κύριος Βασίλης Μπακαλιάνος, αντιπρόεδρος, και ο κύριος Μπάτσος Ανδρέας, συνοδός, να πάρουν την επιταγή από τον Βασίλη το Ρωσίδη. Επόμενος, ο ξενώνας προσωρινής φιλοξενίας ανηλίκων, το σπίτι της Άρσης. Παρακαλείται εκπρόσωπος ξενώνα, κυρία Ήρυδα Πανδύρη, υπεύθυνη, να πάρει την επιταγή από τον Ελλήνη Δημούτσο. Ακολουθεί ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, το Εργαστήρι. Παρακαλούνται ο εκπρόσωπος Συλλόγου, ο κύριος Γιώργος Δημητρίου, ψυχολόγος του Συλλόγου, και ο εκπρόσωπος της Άμστελ, ο κύριος Δημήτρης Καρδασιλάρης, Marketing Manager, να πάρουν την επιταγή από τον Βασίλη Τωροσίδη. Yesterday.
Το Ίδρυμα Ορφανοτροφείο Θηλαίων η Μέλισσα, παρακαλείται η εκπρόσωπος του Ορφανοτροφείου, η κυρία Δάφνη Μπατσαρά, μέλος του ΔΣ, να πάρει την επιταγή από τον Χάρη Μαυρία. Και τέλος, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αυτιστικών Παιδιών Ομουχανίων, η Μεγαλόχωρη, παρακαλείται η εκπρόσωπος του κέντρου, ο κύριος Νικόλαος Τρίκας, ο πρόεδρος, να πάρει την επιταγή από τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Γιώργο Σαρή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους διεθνείς μας, την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τον πρόεδρο, τον κύριο Γιώργο Σαρή, τους ομοσπονδιακούς προπονητές μας και πάνω απ' όλα βέβαια τα ιδρύματα, τα παιδιά, σε όλα αυτά τα ιδρύματα που πραγματικά μας δίνουν ζωή. Και παρακαλούμε βέβαια όλοι οι προσκεκλημένοι να περάσουν στο χώρο του catering για ένα κέρασμα. Και το πιο σημαντικό βέβαια, για αυτόγραφα από τους διεθνείς. Και φωτογραφίες. Θα δουλέψουν τα κινητά. Και ο μικρός μας φίλος από το εργαστήρι είναι μια χαρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους. Ό,τι καλύτερο. Καλή χρονιά. Joining any reindeer games. Then one.
Έτσι. Καλύτερα. Κύριε Πρόεδρε, σημαντική πρωτοβουλία από την ΕΠΟ που με αυτήν την αρρωγή σε όλα αυτά τα ιδρύματα δίνει χαρά αυτές τις δύσκολες μέρες. Πάνω απ' όλα, σαν ΕΠΟ Ξαναδιοικητικό Συμβούλιο, θα ήθελα να συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής για αυτήν την πρωτοβουλία. Απέδειξαν για μια άλλη φορά ακόμη ότι οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής μας δεν ζουν αποκομμένοι, δεν ζουν σε μια γυάλα. Αισθάνονται τις σημερινές συνθήκες που περνάει ο τόπος μας και έδειξαν το κοινωνικό τους πρόσωπο. Πρόεδρε, μια ποδοσφαιρική ευχή για το νέο έτος. Ποδοσφαιρική ευχή είναι να έχουμε ποδόσφαιρο ακόμα καλύτερο, χωρίς βία, χωρίς ντόπινγκ και το βασικό τραβόλιο η Εθνική να πετύχει το στόχο της και να πάει στο Μουντιάλ του 2014. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. And if you ever saw it, you wouldn't even say it glows. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Κάθε χρόνο οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδας, καταρχάς χρόνια πολλά σε όλους, καλά Χριστούγεννα. Να έχουμε αυτές τις γιορτινές μέρες, προσπαθούμε όλοι να είμαστε κοντά σε αυτά τα παιδιά που μας έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Η αλήθεια είναι ότι η Εθνική Ομάδα και οι ποδοσφαιριστές Εθνικής Ανδρών κάθε χρόνο τα τελευταία 10-12 χρόνια προσφέρουν ένα ποσό που ιδίως στον καιρό μας, στις μέρες μας δεν είναι καθόλου αμεληταίο, σε διάφορα ιδρύματα για να βοηθήσουν όλα αυτά τα παιδιά και όλους αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά περνάνε δύσκολα. Αυτή τη χρονιά αποφασίσαμε να κάνουμε να οργανώσουμε ένα event εδώ στην Ομοσπονδία, στο Γουδί, να δείξουμε λίγο τις εγκαταστάσεις μας, να δείξουμε ότι και εμείς προσπαθούμε εδώ με τις εθνικές μας ομάδες να κάνουμε ό,τι καλύτερο και εκτός γηπέδου. Και νομίζω ότι πετύχαμε ένα event σήμερα για τα παιδιά να χαρούν, να έρθουν εδώ, να δουν κάποιους ποδοσφαιριστές διεθνείς που τους βλέπουν μόνο στην τηλεόραση και να έρθουν κοντά τους, να μπορέσουν να μοιραστούν τη χαρά τους. Εύχομαι να μείναν ευχαριστημένα τα παιδιά και σίγουρα το οικονομικό όφελος των ιδρυμάτων να είναι τέτοιο ώστε να τους δώσει αυτό το ελάχιστο που χρειάζονται για να είναι ευτυχισμένοι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πολλά, θέλουν λίγα. Όντως, Φράγκη, παίρνετε και εσείς δύναμη έτσι από αυτά τα παιδιά. Αυτό είναι αλήθεια, κάθε φορά το νιώθουμε αυτό και νομίζω ότι το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές το κάνουν αυτό κάθε χρόνο με την ψυχή τους και την καρδιά τους δείχνει πραγματικά ότι το έχουν ανάγκη από όλες τις πλευρές. Ποδοσφαιρική, εύχομαι η εθνική ομάδα και όλα τα τμήματα των εθνικών ομάδων να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό και ακόμα καλύτερα, γιατί νομίζω ότι μας βγάζουν ασπροπρόσωπους κάθε χρονιά. Εύχομαι λοιπόν και το 2013 να μας βρει ευτυχισμένους και χαρούμενους και υγεία σε όλο τον κόσμο. Δεν θα γελάς καθόλου.
place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When Ελένη, είναι σημαντική πρωτοβουλία από μέρους σας να βοηθήσετε αυτά τα παιδιά που το έχουν τόσο πολύ ανάγκη στις μέρες μας. Πώς το εισπράξατε, πώς το νιώθατε? Εντάξει, είναι σημαντικό στις μέρες μας, ειδικά με τις δυσκολίες που υπάρχουν, να μπορούμε και εμείς να βοηθάμε κάποια παιδιά και ειδικά αυτές τις μέρες γιορτινές να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. frightful, for the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Εννοείται ότι οι ποδοσφαιριστές δεν ζούμε σε μια γυάλα και εμείς είμαστε μέσα στην κοινωνία. Άσχετα αν εμείς είμαστε μέσα εισαγωγικά οι τυχεροί αυτή τη ζωή, αυτή τη στιγμή. Αυτό που κάνουμε εμείς σήμερα πιστεύω ότι είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, ιδιαίτερα για αυτά τα παιδιά, τα οποία είναι κάπως άτυχα, δεν θα ήθελα να πω τη λέξη αυτή, αλλά είναι κάπως άτυχα στη ζωή τους. Εμείς από τους ποδοσφαιριστές δίνουμε το λιγότερο. Ελπίζουμε να τους βοηθάμε όχι μόνο με τα χρήματα, αλλά και πάνω απ' όλα με ψυχολογικά, να τους δίνουμε μια τονωτική ένεση στην ψυχολογία τους, για να μπορούν να συνεχίσουν στη δύσκολη ζωή που ζουν. Μια ευχή για τον νέο έτος και για την εθνική και για σένα, για όποιο θέλεις. Τίποτα. Για όλο τον κόσμο είναι η ευχή που δίνω πάντα. Όλος ο κόσμος να έχει υγεία, το υπέρτατο αγαθό για τον κάθε άνθρωπο. Και έχοντας υγεία, πιστεύω ότι ο καθένας προχωράει και μέσα από τις δυσκολίες ζωής προχωράει δυνατός. Να είστε καλά. Someday soon we all will be together. If the fates allow, until then we'll have to muddle through somehow. So have yourself a merry little Christmas. Thank you.
Δεν σκόραρε σήμερα στο διπλό μέσα, σκόραρε όμως η Εθνική για αυτά τα παιδιά. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να βρίσκεστε εδώ? Οπωσδήποτε, είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση αυτά τα πράγματα που κάνει η Εθνική. Δίνουμε αγάπη και χαρά σε όλο τον κόσμο και πιστεύω να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, γιατί πραγματικά αξίζει αυτή η προσπάθεια. Και μια ευχή για το νέο έτος. Οπωσδήποτε, σίγουρα να υπάρχει υγεία σε όλο τον κόσμο, χαρά και ό,τι καλύτερο σε όλους. Λαμπρό. Δεν θα φέρει και τον Άννα να τελειώσουμε. Άλλη μία έχει. Θα έχει παραμείνω εδώ και θα κάνει Χάρη η δήλωση σήμερα για την Εθνική. Έτοιμοι. Χάρη η εκδήλωση για τα παιδιά από την Εθνική. Είδα και εσένα και τα υπόλοιπα παιδιά να το ζείτε από τους πάγκους. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς αυτή η εκδήλωση? Εννοείται ότι θέλουμε να προσφέρουμε χαρά σε όλο τον κόσμο, έστω με ένα χαμόγελο μέσα από το ποδόσφαιρο, το οποίο χαρίζει όμορφα συναισθήματα, και θέλω να ευχηθήσω όλο τον κόσμο καλές γιορτές και καλή χρονιά, και ευχαριστούμε πολύ που μας δίνει δύναμη κι αυτή. Να είστε καλά. Miss my true love sent to me too.
tree. On the third day of Christmas, my true love sent to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love sent to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love sent to me five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love sent to me six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love sent to me seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge. Γιώργος Αναϊλάκης, η φωνή της εκδήλωσης, παρουσιαστής, πώς φάνηκε? Πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, δεν είχα ξαναβρεθεί και πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία που μου έκανε τιμή να συμμετέχω. Ήταν κάτι συγκλονιστικό. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πολύ ωραία εκδήλωση, συγχαρητήρια στους διεθνείς που έδωσαν το παρόν και παίρνουν πάντα αυτή την πρωτοβουλία και στηρίζουν πραγματικά τους ανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Ζήσαμε πολύ όμορφες στιγμές και με τα κορίτσια των εθνικών ομάδων που μας προσφέρανε θέαμα και γκολ, κυρίως όμως με τα παιδιά από όλα τα ιδρύματα, αγόρια, κορίτσια, μικροί, μεγάλοι. Είχε και ταλεντάκια μέσα. Πραγματικά είχε ταλεντάκια. Εγώ και μάλιστα ένα κοριτσάκι που είναι από το Σουδάν πήγε αμέσως ο ομοσπονδιακός τεχνικός εκεί των γυναικών και πήγε να κλείσει συμβόλαιο, να τη βάλει σε κάποια ομάδα. Πόσο σημαντικό είναι ότι είχες εκδηλώσεις για τα παιδιά? Νομίζω ότι δεν χρειάζεται τι να πούμε σε αυτό. Τα παιδιά αυτά στα πρόσωπά τους πραγματικά έβλεπες τη χαρά, να βλέπουν τα ενδάλματά τους. Είναι παιδιά τα οποία με τον τρόπο που ζούνε είναι για μας παράδειγμα. Πραγματικά δηλαδή μας δίνουν κουράγιο, μας δίνουν θάρρος, είναι αξιοθαύμαστα, δεν έχω λόγια και τέτοιες κινήσεις να τα στηρίζουμε νομίζω είναι αυτό που σημαίνει, τι σημαίνει ζωή. Αυτό είναι. Αυτό είναι δηλαδή ο συνάνθρωπός μας να βοηθάει ένας τον άλλον, να στηρίζει ένας τον άλλον. Και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν, δηλαδή αυτό πάνω απ' όλα. Να είστε καλά, να είστε καλά.
Οι Φάνης Γκέκας, Βασίλης Τωροσίδης, Χάρης Μαυρίας και Ελίνη Δημούτσος εκπροσώπησαν τους διεθνείς της Εθνικής Ανδρών στην φιλανθρωπική εκδήλωση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας εδώ στο Πάρκο Γουδί. Το παρέδωσαν επίσης ο Τάκης Φίσας και ο Λεωνίδας Βόκολος. Ήταν μια όμορφη εκδήλωση για 13 ιδρύματα εκπρόσωποι των οποίων βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις της ΕΠΟ. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε από τον Βασίλη Τσίγκα που ήταν στο ρεπορτάζ και όλους τους τεχνικούς μας. Να έχετε ένα πολύ καλό απόγευμα.